Μια σκουριασμένη και ξεχασμένη ταμπέλα για την ανέγερση του δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου στην παραλιακή Λεωφόρο υπενθυμίζει εδώ και αρκετά χρόνια στους Ηρακλειώτες την ισχυρή βούληση των δικαστικών λειτουργών και του νομικού κόσμου για την ανέγερση ενός νέου σύγχρονου δικαστικού Μεγάρου, βούληση που συνοδεύεται από αρκετούς αγώνες όλων των εμπλεκόμενων φορέων αλλά και πιέσεις προς κάθε κατεύθυνση. Ταμπέλα που υπενθυμίζει και την αδράνεια της πολιτείας να βάλει σε τροχιά υλοποίησης το πολύπαθο αυτό έργο, με συνέπεια να εντείνονται οι δυσκολίες στην απονομή της δικαιοσύνης λόγω των απαράδεκτων συνθήκων στο υφιστάμενο κτίριο. Πλέον το όνειρο δεκαετιών θα πάρει σάρκα και οστά, καθώς εγκρίθηκε διενέργεια διεθνούς διαγωνισμούς ΔΙΤ για την ανέγερση των νέων δικαστηρίων του Ηρακλείου αλλά και την ανακατασκευή του δικαστικού Μεγάρου Ρεθύμνου. Μετά από 20 και πλέον χρόνια, σε τροχιά δημοπράτησης μπαίνει το νέο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου. Μετά από πολλά εμπόδια, γραφειοκρατία και αγώνες από όλους τους φορείς του Ηρακλείου, το όνειρο δεκαετιών αναμένεται να πάρει σάρκα και οστά. Ευχάριστη είδηση είναι και την αναμέναμε και αποτελεί επιβεβαίωση των πληροφοριών και των δηλώσεων που είχαν γίνει από επίσημα και το προηγούμενο διάστημα. Είναι μια απολύτως θετική είδηση, η οποία καθυστέρησε πάρα πολύ να έρθει όμως. Γιατί είμαστε έτοιμοι τώρα και πολλά χρόνια, εξαιτίας παρεμβολής εμποδίων που δεν ήταν πάντα λογικά. Υπήρξε μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση με αποτέλεσμα το Ηράκλειο να μην έχει δικαστικό Μέγαρο. Καλή αργά παρά ποτέ. Πολλά χρόνια όμως χάθηκαν και από δικές μας ολιγορίες και από ολιγορίες άλλων και από κακοβουλίες. Τι θυμάσαι όλα αυτά τα χρόνια? Την ανοησία του κεντρικού επιτελικού λεγόμενου κράτους. Μπορούσε να έχει γίνει τώρα και χρόνια και δεν το έτρεξε κανείς. Όταν θέλεις 20 χρόνια να οριμάσεις ένα έργο που θα γίνει με ΣΔΙΤ, τότε είσαι άξιος της μοίρας σου. Η προσπάθεια ανέγερσης νέου δικαστικού Μεγάρου έγινε πιο έντονη επί Προεδρίας Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου Βασίλη Λαμπρινού. Από την εξεύρεση του δανεικού οικοπαίδου, τις πιέσεις για την εξασφάλιση χρηματοδότησης, τις διαδικασίες των απαλωτριώσεων, τη σύνταξη μελετών, την τροποποίηση του τοπικού ρημοτομικού σχεδίου, μέχρι και τη διερεύνηση ύπαρξης αρχαιοτήτων στον επίμαχο χώρο, αλλά και άλλα ζητήματα τα οποία αποτελούσαν τροχοπέδι για τη συνέχιση των σχετικών διαδικασιών. Η ταμπέλα μπήκε πριν από περίπου 15 ή 17 χρόνια. Δοθέντως γιατί η απαλωτρίωση, αν θυμάμαι καλά, τελείωσε το 2004-2005. Και από τότε και μετά είναι ένας διαρκής αγώνας, ο οποίος μάλιστα είχε συμπέσει με τον αγώνα και για το εφετείο. Τα θυμάμαι τα θα και γι' αυτό είμαστε όλοι υπεύθυνοι. Για αυτή την καθυστέρηση που παρατηρήθηκε, η οποία κορυφώθηκε τα 2-3 τελευταία χρόνια χωρίς κανένα απολύτως ουσιαστικό λόγο. Εσείς πότε το βλέπετε? 5 χρόνια από τώρα. Έγινε το 19. Σε ένα μήνα μέσα η δουλειά, δεν είχε αρχαία και ξεμπλόκαρε. Αλλά είχε το επόμενο βήμα, ήταν ένας γάμος περίεργος που μας ένωσαν με τα δεσμά του γάμου με τα Χανιά που δεν είχαν οικόπεδο. Ευτυχώς υπήρχε και υπάρχει ακόμη ένας πολύ σοβαρός γενικός διευθυντής στο Υπουργείο Υποδομών, ο κύριος Αντώνης Κοτσόνης. Μετά τις απίστευτες καθυστερήσεις, τις σκούφιες εξαγγελίες όλα τα προηγούμενα χρόνια, τα αγκάθια και τα εμπόδια, και αφού προηγήθηκε η αποσύνδεση της κατασκευής του με το αντίστοιχο έργο των Χανίων, το έργο πνοής για το Ηράκλειο μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης.